Edgar Allan Poe. Σαλταπίδας. Δεν γνώρισα άλλον άνθρωπο που να αγαπάει τόσο τα αστεία όσο ο βασιλιάς. Λες και ζούσε μονάχα για τα αστεία. Και ο πιο βέβαιος τρόπος για να αποκτήσεις την εύνοια του ήταν να του διηγηθείς μια αστεία ιστορία και να τη διηγηθείς καλά. Έτσι λοιπόν και 7 υπουργοί του ξεχώριζαν σαν τέλειοι γελοτοποιοί. Και όλοι τους είχαν το σουλούπι του βασιλιά. Παχύ σωματώδης με λιγδερό δέρμα και αμίμητη στα αστεία τους. Τώρα αν οι άνθρωποι παχαίνουν με τα αστεία ή αν το πάχος προδιαθέτει για τα αστεία, αυτό δεν μπόρεσα ποτέ μου να το ξεκαθαρίσω. Μα ωστόσο είναι βέβαιο πως ένας αδύνατος γελοτοποιός είναι κάτι πολύ σπάνιο. Όσο για λεπτά αστεία με πνεύμα ή με φύσιμα, όπως το έλεγε ο βασιλιάς, δεν πολύ σκοτιζότανε. Είχε ιδιαίτερο θαυμασμό για τα χοντρά αστεία και λεπτεπίλεπτα τα βαριότανε. Θα προτιμούσε το Γαργαντούα του Ραμπελέ από το Ζαντίνγκ του Βολτέρου και γενικά τα αστεία με τα έργα ήταν πολύ περισσότερο του γούστου του από τα αστεία με τα λόγια. Την εποχή που συμβαίνει αυτή η ιστορία, οι επαγγελματίες γελοτοποιοί εξακολουθούσαν να είναι της μόδας στις βασιλικές αυλές. Πολλές από τις μεγάλες δυνάμεις διατηρούν ακόμη τώρα τους τζουτζέδες τους, που είναι ντυμένοι αρλεκίνοι, φορούν σκούφους με κουδούνια και είναι πάντα έτοιμοι μόλις τους διατάξουν να κάνουν τούμπες για να μαζέψουν ύστερα τα ψίχουλα που πέφτουν από το βασιλικό τραπέζι. Ο δικός μας βασιλιάς διατηρούσε φυσικά και αυτό το γελοτοπιό του. Η αλήθεια είναι πως χρειαζόταν κάτι το ελαφρό, έστω σαν αντιστάθμισμα της βαριάς σοφίας των 7 υπουργών του, ακόμα και της δικής του. Ο γελοτοπιός του δεν ήταν μονάχα τζουτζές. Η αξία του τριπλασιαζόταν στα μάτια του βασιλιά από το γεγονός πως ήταν και νάνος και στραβοπόδης. Εκείνο τον καιρό, στις βασιλικές αυλές, οι νάνοι ήταν κάτι το συνηθισμένο, όπως ήταν και οι γελοτοποιοί και πολλοί μονάρχες θα δυσκολεύονταν να περάσουν τη μέρα τους. Οι μέρες είναι πιο μακριές στις βασιλικές αυλές, χωρίς ένα γελοτοπιό για να γελούν και ένα νάνο για να τον περιγελούν. Λέω όπως έχω πει παραπάνω, τα 99% των γελοτοπιών είναι παχοί, ολοστρόγγυλοι και δυσκίνητοι, και έτσι ο βασιλιάς μας είχε κάθε λόγο να συγχαίρει τον εαυτό του, πως το πρόσωπο του Σαλταπίδα, ήταν το όνομα του γελοτοπιού, είχε αποκτήσει ένα τριπλό θησαυρό. Υποθέτω πως το όνομα Σαλταπίδας δεν ήταν αυτό που του είχε δώσει ο νουνός του όταν τον βάφτισαν, αλλά πως του είχε απονεμηθεί και τη γενική συμφωνία των 7 υπουργών, γιατί δεν μπορούσε να περπατά όπως οι άλλοι άνθρωποι. Πραγματικά ο Σαλταπίδας μπορούσε να βαδίζει μονάχα με ένα είδος τίναγμα, κάτι ανάμεσα πίδημα και στρέβλωμα του κορμιού του. Μια κίνηση που προκαλούσε απεριόριστα γέλια και παρηγορούσε τον βασιλιά για την παραφουσκωμένη του κοιλιά και το τεράστιο κεφάλι του. Ωστόσο όλη η αυλή έλεγε πως ο βασιλιάς έχει υπέροχο παράστημα. Αλλά μόλο που ο Σαλταπίδας με τα στρεβλά του πόδια περπατούσε με μεγάλη δυσκολία και κόπο, με την τεράστια μυϊκή δύναμη που ήταν πρικισμένα τα μπράτσα του, λες και του την έδωσε η φύση για να αντισταθμίσει την αναπηρία των κατοάκρων του, είχε μια αξιοθαύμαστη επιτιδιότητα, να σκερφαλώνει σε δέντρα ή σε σκοινιά ή σε οτιδήποτε άλλο ανάλογο. Και τότε έμοιαζε πολύ περισσότερο με σκίουρο ή με μικρό πίθηκο παρά με βάτραχο που Σαλταπίδα. Δεν είμαι σε θέση να πω με ακρίβεια από ποια χώρα ήρθε ο Σαλταπίδας, πάντως από κάποια βάρβαρη χώρα που κανένας δεν την είχε ακουστά και που βρισκόταν πολύ μακριά από την αυλή του βασιλιά μας. Τον Σαλταπίδα και μια κοπελίτσα, νάνο κι αυτή, αλλά ελάχιστα ψηλότερη από εκείνον, όμως με εξαίσιες αναλογίες και θαυμάσια χορεύτρια, τους είχαν πάρει δια της βίας από την πατρίδα τους και τους είχαν μεταφέρει σε ένα γειτονικό κράτος, και από εκεί τους είχε στείλει για δώρο στο βασιλιά ένας από τους πάντα νικηφόρους στρατηγούς του. Έτσι δεν είναι παράξενο πως αναπτύχθηκε μια θερμή φιλία μεταξύ των δύο σκλάβων. Ο Σαλταπίδας, παρόλο που τα παιχνίδια δεν ήταν καθόλου αγαπητός στην αυλή. Την τρυπέτα όμως όλοι τη θαύμαζαν και την περιποιόνταν για τη χάρη και την υπέροχη ομορφιά της, αν και νάνος. Είχε αποκτήσει μεγάλη επιρροή και ποτέ δεν παράλειπε να τη χρησιμοποιήσει όποτε μπορούσε για να βοηθήσει το Σαλταπίδα. Εκείνος της το ανταπόδινε με διάφορες εκδουλεύσεις. Με την ευκαιρία κάποιας επίσημης γιορτής, ξεχνώ ποια ήταν, ο βασιλιάς αποφάσισε να δώσει ένα χορό μασκεράδων. Και όποτε δινόταν στην αυλή μας ένας τέτοιος χορός ή καμιά γιορτή, ήταν βέβαιο πως θα κατάφευγαν στην ιδιοφυΐα του Σαλταπίδα και της Τρυπέτας. Ειδικά ο Σαλταπίδας ήταν τόσο εφευρετικός στο να διοργανώνει γιορτές, να βρίσκει κάτι καινούργιο και να δίνει ιδέες για κοστούμια, που λες και τίποτα δεν μπορούσε να γίνει δίχως τη βοήθειά του.
Είχε φτάσει η βραδιά του χορού. Μια πέραντη αίθουσα είχε στολιστεί με την επίβλεψη της τρυπέτας, με κάθε τι που χρειάζεται για να δώσει λαμπρότητα σε ένα χώρο μασκαράδων. Όλη η αυλή ανυπομονούσε, βρισκόταν στα καρφιά. Όσο για τα κοστούμια, καταλαβαίνετε βέβαια πως ο καθένας είχε αποφασίσει τι θα φορούσε και τι θα παράστενε. Πολύ πριν μια εβδομάδα, ακόμη και πριν ένα μήνα. Όλοι είχαν κάνει την εκλογή τους εκτός από τον βασιλιά και τους 7 υπουργούς του. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δίσταζαν αυτοί, εκτός αν ήταν και αυτό μια φάρσα. Το πιθανότερο είναι πως δυσκολεύονταν να αποφασίσουν εξαιτίας της παίχης αρκείας τους. Όπως και είναι, ο καιρός περνούσε και σαν τελευταίο καταφύγιο έστειλαν να φωνάξουν την τρυπέτα και το σαλταπίδα. Όταν παρουσιάστηκαν οι δυο μικροί φίλοι, βρήκαν τον βασιλιά να πίνει κρασί μαζί με τους 7 υπουργούς του. Μα ο βασιλιάς φαινόταν να είναι στις κακές του. Ήξερε πως ο σαλταπίδας δεν αγαπούσε το κρασί, γιατί τον χτυπούσε στο κεφάλι. Και έχανε σχεδόν τα λογικά του, και δεν είναι ευχάριστο να χάνεις τα λογικά σου. Αλλά του βασιλιά του άρεσαν τα αστεία με τα έργα και έβαλε το σαλταπίδα να πιει με το ζόρι και, όπως το έλεγε, να κάνει κέφι. «Έλα εδώ, σαλταπίδα», είπε μόλις μπήκε ο γελοτοποιός μαζί με τη φίλη του. «Πιες αυτή την κούπα στην υγειά των απόντων φίλων σου», εδώ αναστέναξε ο σαλταπίδας, «και δώσε μας τη συμβουλή σου. Θέλουμε κάτι καινούριο, κάτι έξω από το συνηθισμένο. Βαρεθήκαμε πάντα τα ίδια και τα ίδια. Εμπρός, πιες. Το κρασί θα σου δώσει ιδέες». Ο σαλταπίδας προσπάθησε όπως πάντα να ανταποκριθεί με κάποιο αστείο. Στη φιλοφρόνηση του βασιλιά, μα οι κόποι του πήγανε χαμένοι. Έτυχε εκείνη τη μέρα να είναι τα γενέθλια του καημένου του νάνου και προσταγή του βασιλιά να πιει στην υγεία των απόντων φίλων του, το έφερε τα δάκρυα στα μάτια. Χοντρά και πικρά δάκρυα έπεσαν μέσα στην κούπα, καθώς την πήρε ταπεινά από το χέρι του τυράννου. Κάνχασε αυτός, καθώς ο νάνος άδειαζε το κύπελο ανόρεχτα. «Βλέπεις τι κάνει ένα ποτήρι καλό κρασί. Να, τα μάτια σου γυαλίζουνε κιόλα». Ο καημένος. Τα μάτια του μάλλον πετούσανε φωτιές παρά που γυάλιζαν, γιατί το κρασί τον χτυπούσε στο κεφάλι όχι μονάχα έντονα, αλλά και στη στιγμή. Ακούμπησε το κύπελο νευρικά πάνω στο τραπέζι και κοίταξε τη συντροφιά με μια μισότρελη ματιά. Όλοι φαίνονται να διασκεδάζουν τρομερά με το αστείο του βασιλιά. «Και τώρα τη δουλειά μας», είπε ο πρωθυπουργός, ένας πολύ χοντρομπαλάς. «Ναι», είπε ο βασιλιάς. «Εμπρός, αλταπίδα, βοήθησέ μας. Έχουμε ανάγκη όλοι μας από κάτι που να έχει χαρακτήρα. Όλοι μας. Χα, χα, χα». Και όπως αυτό είχε το νόημα αστείου, γέλασαν μαζί του και οι άλλοι 7. Γέλασε και ο σαλταπίδας, αν και σιγανά και κάπως αναφηρημένος. «Εμπρός, εμπρός», είπε ανυπόμονα ο βασιλιάς. «Δεν έχεις τίποτα να μας προτείνεις?» «Πασχίζω να βρω κάτι το καινούριο», αποκρίθηκε ο νάνος παζαυλά, γιατί τον είχε ζαλίσει το κρασί. «Πασχίζεις», φώναξε ο τύραννος εξαγριωμένος. «Τι θες να πεις με αυτό?» «Α, καταλαβαίνω. Έχεις κακοκεφιές και θες κι άλλο κρασί. Ορίστε, πιες αυτό». Ξαναγέμισε την κούπα ως επάνω και την έδωσε στο στραβοπόδι που στεκόταν και την κοίταζε με κομμένη ανάσα. «Πιες», είπα, φώναξε το τέρας. «Η δεμήμα τους χίλιους διαβόλους». Ο νάνος δίσταζε. Ο βασιλιάς έγινε κατακόκκινος από το θυμό του. Η αυλή και χαμογελούσαν δειλά. Η τρυπέτα χλωμή σαν πεθαμένη προχώρησε προς το μονάρχη και πέφτοντας τα γόνατα μπροστά του, τον οικέτευε να λυπηθεί το φίλο της. Ο τύραννος την κοίταξε μια στιγμή απορώντας για την τόλμη της. Φαινόταν σαν να μην ήξερε τι να κάνει ή τι να πει, με πιο κατάλληλο τρόπο να εκφράσει την αγανάκτησή του. Τέλος, χωρίς να προφέρει λέξη, την έσπρωξε βίαια και της πέταξε κατάμουτρα το περιεχόμενο του ξέχυλου ποτηριού. Η καημένη κοπέλα σηκώθηκε όπως όπως και μην τολμώντας ούτε να ανασάνει, ξαναπήγε στη θέση της στην πέρα άκρη του τραπεζιού. Έγινε μια σιωπή που κράτησε ως μισό λεπτό, τόσο απόλυτη που θα ακουγόταν και το πέσιμο ενός φίλου ή ενός φτερού. Η σιωπή διακόπηκε από ένα σιγανό, αλλά τραχή και παρατεταμένο ήχο, σαν γκριτζάνισμα, που λες και έβγαινε από την κάθε γωνιά της αίθουσας. Γιατί κάνεις αυτό το σαμάτα?» ρώτησε ο βασιλιάς, γυρίζοντας εξωφρενών προς τον άνω. Αυτός φαινόταν να είχε συνέλθει αρκετά από το μεθύσι του και κοιτάζοντας κατάματα, αλλά ήρεμα το βασιλιά, ψέλισε μονάχα. «Εγώ! Εγώ? Πώς μπορούσε να ήμουν εγώ?» Ο Κρότος φαινόταν να έρχεται απ' έξω, παρατήρησε ένας από τους αυλικούς. «Φαντάζομαι πως ήταν ο παπαγάλος στο παράθυρο που τρόχιζε τη μύτη του πάνω στα σύρματα του κλουβιού». «Αυτό θα είναι», αποκρίθηκε ο μονάρχης ξαλαφρωμένος με αυτή την ιδέα. «Αλλά μα την τιμή ενός υπότη θα ορκιζόμουν πως ήταν το τρίξιμο των δοντιών αυτού του αλήτη». Ο νάνος γέλασε.
Ο βασιλιάς αγαπούσε τόσο πολύ την ευθυμία που δεν του κακοφαινότανε το γέλιο κανενός. Και αποκάλυψε μια σειρά μεγάλα ρωμαλέ και αποκρουστικά δόντια. Και ακόμη δήλωσε πως ήταν πρόθυμος να πιει όσο κρασί ήθελαν. Ο μονάρχης γαλήνεψε και ο Σαλταπίδας, αφού άδειασε ακόμη μια κούπα χωρίς να πολυφανεί πως τον πείραξε το κρασί, άρχισε αμέσως και με κέφι να εκθέτει τα σχέδιά του για το μασκάρεμα. «Δεν ξέρω πως μου ήρθε η ιδέα», είπε πολύ ήρεμα και σαν να μην είχε βάλει ούτε σταλαματιά κρασί στο στόμα του, «αλλά αμέσως μετά που, αφού η μεγαλειώτισσα χτύπησε την κοπέλα και της πέταξε το κρασί κατάμουτρα, αμέσως έπειτα από αυτό που είχε κάνει η μεγαλειώτισσα και όσο ο παπαγάλος έκανε εκείνο το παράξενο σαματά έξω από το παράθυρο, μου ήρθε στο μυαλό μια περίφημη ιδέα, ένα από τα παιχνίδια που κάνουμε συχνά στην πατρίδα μου, στις μασκαράτες. Για εδώ όμως ήταν κάτι εντελώς καινούριο. Αλλά δυστυχώς χρειάζονται 8 πρόσωπα και παρόντες και 8», φώναξε ο βασιλιάς γελώντας, που ανακάλυψε αυτή τη σύμπτωση με τόση οξυδέρκεια. 8 σωστοί, εγώ και 7 υπουργοί μου. Εμπρός, τι είναι αυτό που σκέφτηκες?» «Εμείς το λέμε», αποκρίθηκε ο Σακάτης, «οι 8 αλυσοδεμένοι ουραγκουτάγκοι, και είναι πραγματικά ένα έξοχο παιχνίδι αν παιχτεί καλά». «Εμείς θα το παίξουμε», είπε ο βασιλιάς αναστηλώνοντας το κορμί του και χαμηλώνοντας τα ματοφυλά του. «Η ομορφιά του παιχνιδιού», συνέχισε ο Σαλταπίδας, «είναι ο φόβος που σκορπάει στις γυναίκες». «Θαύμα», βρυχήθηκαν ο βασιλιάς και το υπουργείο του. «Θα σας δείσω ουραγκουτάγκους», εξακολούθησε ο νάνος. «Αφήστε το αυτό σε μένα. Η ομοιότητα θα είναι τόσο καταπληκτική που όλοι οι μασκαράδες θα σας πάρουν για αληθινούς και φυσικά θα κατατρομάξουν». «Α, περίφημα», φώναξε ο βασιλιάς. «Σαλταπίδα, θα σε κάνω άνθρωπο». «Οι αλυσίδες είναι για να κάνουν μεγαλύτερη τη σύγχυση με τα κουδουνίσματά τους. Υποτίθεται πως ξεφύγατε όλοι μαζί από τις φυλακές σας. Οι μεγαλειώτισσες δεν φαντάζεται τι εντύπωση κάνουν 8 αλυσοδεμένοι ουραγκουτάγκοι ανάμεσα σε μια παρέα μασκαράδες που οι περισσότεροι τους νομίζουν αληθινούς. Και έτσι πορμούν ανάμεσα στο κομψοντημένο και καλοστολισμένο πλήθος, η αντίθεση είναι κάτι το αφάνταστο». «Έτσι πρέπει να είναι», είπε ο βασιλιάς. Και το συμβούλιο έλυσε βιαστικά τη συνεδρίασή του, γιατί η ώρα ήταν περασμένη, για να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο του Σαλταπίδα. Ο τρόπος που τους έντυσε ουραγκουτάγκους ήταν πολύ απλός αλλά πολύ κατάλληλος. Αυτά τα ζώα την εποχή που συμβαίνει η ιστορία μου, πολύ σπάνια τα βλέπε κανείς σε πολιτισμένες χώρες. Και όπως η απομίμηση που έφτιαξε ο νάνος ήταν αρκετά φυσική, η ομοιότητα με αληθινούς ουραγκουτάγκους θεωρήθηκε εξασφαλισμένη. Πρώτα έντυσε το βασιλιά και τους υπουργούς του με μαγιό που εφαρμόζαν σφιχτά πάνω στο κορμί τους. Έπειτα τους άλυψε με πίσα. Σαν έφτασαν σε αυτό το σημείο, κάποιος από τους υπουργούς πρότεινε να κολλήσουν φτερά πάνω στην πίσα, μα ο νάνος απέρριψε αμέσως αυτή την πρόταση και τους έπεισε, δείχνοντάς το δοκιμαστικά πως το μπαμπάκι παράστενε με περισσότερη ομοιότητα το τρίχωμα του ουραγκοτάγκου. Έτσι κόλλησαν πάνω στην πίσα ένα παχύ στρώμα μπαμπάκι. Έπειτα έφεραν μια μακριά αλυσίδα. Πρώτο έδεσαν από τη μέση το βασιλιά και έπειτα διαδοχικά και όλους τους άλλους την ίδια αλυσίδα. Όταν τέλειωσε το δέσιμο, σχημάτιζαν όλοι μαζί έναν κύκλο σε μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλο. Και για να φαίνονται όλα ακόμα πιο φυσικά, ο Σαλταπίδας πέρασε την υπόλοιπη αλυσίδα σταυρωτά μέσα στον κύκλο 2 φορές, όπως κάνουν σήμερα αυτοί που εχμαλωτίζουν χιμπατζίδες ή άλλους μεγάλους πιθήκους στο Βόρνεο. Η μεγάλη αίθουσα όπου θα γινόταν η μασκαράτα ήταν στρογγυλή, πολύ ψηλή και τη μέρα έπαιρνε φως μόνο από ένα φεγγίτι στο ταβάνι. Τη νύχτα, αυτή η αίθουσα ήταν φτιαγμένη ειδικά για νυχτερινές γιορτές, φωτιζόταν από ένα μεγάλο πολυέλαιο που κρεμόταν με μια αλυσίδα από το κέντρο του φεγγίτη και που ανέβαινε ή κατέβαινε με ένα βαρύδι που χρησιμεύε για αντίβαρο. Αυτό το βαρύδι όμως, για να μην παρουσιάζει ασχημία, περνούσε έξω από το θολωτό ταβάνι. Η διαρρύθμιση της αίθουσας είχε αφιστεί στην επίβλεψη της τρυπέτας, αλλά φαίνεται πως σε ορισμένες λεπτομέρειες την καθοδήγησε η θετικότερη κρίση του φίλου της Νάνου. Κατά δική του πρόταση έβγαλαν τον πολυέλαιο. Τα σταξίματα των κεριών που ήταν αδύνατο να τα αποφύγουν με τέτοιο ζεστό καιρό, θα κατάστρεφαν τα πλούσια κοστούμια των καλεσμένων που δεν ήταν δυνατόν με τόσο πλήθος που θα γέμιζε την αίθουσα να αποφεύγουν να στέκονται στο κέντρο, δηλαδή κάτω από τον πολυέλαιο. Τοποθέτησαν καντιλέρια σε διάφορες παραμεριές της αίθουσας και από ένα δαυλό που ανάδυνε ένα γλυκί άρωμα στο δεξί χέρι της καθεμιάς από τις 50 ή 60 καριάτιδες που ήταν γύρω-γύρω στον τοίχο.
Οι 8 ουραγκουτάνγκες, σύμφωνα με τη συμβουλή τους, αλταπίδα περίμεναν υπομονετικά να έρθουν τα μεσάνυχτα που η αίθουσα θα ήταν πια σφιχτικά γεμάτη μασκαράδες για να κάνουν την εμφάνισή τους. Και μόλις χτύπησε το ρολόγι, μεσάνυχτα όρμησαν ή μάλλον κύλησαν μέσα όλοι μαζί, γιατί οι αλυσίδες έκαναν τους περισσότερους να πέσουν και όλους να σκουντουφλούν καθώς έμπαιρναν. Η τρομάρα των μασκαράδων δεν περιγράφεται και γέμισε χαρά την καρδιά του βασιλιά. Όπως το είχαν προβλέψει, αρκετοί από τους καλεσμένους πήραν αυτά τα πλάσματα με την άγρια όψη για πραγματικά αγρίμια, αν όχι ακριβώς για ουραγκουτάγκους. Πολλές γυναίκες λιποθύμησαν από το φόβο τους και αν ο βασιλιάς δεν είχε πάρει το προφυλακτικό μέτρο να απαγορέψει κάθε όπλο μέσα στην αίθουσα, αυτός και οι υπουργοί του θα πλήρωναν το αστείο με το αίμα τους. Ο κόσμος όρμησε προς τις πόρτες, αλλά ο βασιλιάς είχε διατάξει να τις κλειδώσουν μόλις θα έμπαινε και να παραδώσουν τα κλειδιά στον Άνω, σύμφωνα με την ιδέα που του είχε υποβάλει ο ίδιος ο Σαλταπίδας. Ο βασιλιάς και οι 7 φίλοι του, αφού κύλησαν προς όλες τις διευθύνσεις, βρέθηκαν τέλος φαρδιοί πλατιοί στο κέντρο της αίθουσας και φυσικά σφιχτοδεμένοι με την αλυσίδα. Ο Νάνος που τους είχε ακολουθήσει αθόρυβα κατά πόδι έπιασε την αλυσίδα από εκεί που διασταυρότανε περασμένη 2 φορές μέσα στον κύκλο και πέρασε αστραπιαία το γάντζο της άλλης αλυσίδας που κρεμότανε και από όπου είχε αφαιρεθεί ο πολυέλαιος. Και την ίδια στιγμή με κάποιο αόρατο μέσο η αλυσίδα του πολυέλαιου τραβήχτηκε ψηλά με την αναποφεύκτη συνέπεια να ανασύρει μαζί της και τους ουραγκουτάγκους που βρέθηκαν κρεμασμένοι κολλητά ο ένας με τον άλλο πάνω από τα κεφάλια του κόσμου. Στο μεταξύ μασκαράδες είχαν συνέλθει κάπως από τον τρόμο τους και αρχίζοντας να το παίρνουν σαν ένα καλά σκαρωμένο αστείο ξέσπασαν σε ένα δυνατό γέλιο για το πάθημα των πυθίκων. «Αφήστε τους σε μένα», φώναξε τώρα ο Σαλταπίδας και η διαπεραστική φωνή του ακούστηκε από τη μια ως την άλλη μέσα στην οχλοβοή. «Αφήστε τους σε μένα. Φαντάζομαι πως τους γνωρίζω. Αν τα καταφέρω να τους κοιτάξω από κοντά θα μπορέσω να σας πω ποιοι είναι». Και σκαρφαλώνοντας πάνω στα κεφάλια των ανθρώπων κατάφερε να φτάσει στον τοίχο και αφού άδραξε ένα δαυλό από το χέρι μιας καριάτιδας, ξαναγύρισε με τον ίδιο τρόπο στο κέντρο της αίθουσας και από εκεί σκαρφάλωσε λίγα πόδια πιο ψηλά στην αλυσίδα κρατώντας το δαυλό προς τα κάτω για να εξετάσει τους ουραγκοτάγκους και εξακολουθώντας να φωνάζει «Θα ανακαλύψω ποιοι είναι». Και τώρα ενώ όλη η συντροφιά και οι πίθηκοι μαζί ταράζονταν από τα γέλια, ξαφνικά αντίχησε ένα διαπεραστικό σφύριγμα του γελοτοπιού και τότε η αλυσίδα πετάχτηκε ψηλά ως 30 πόδια, τραβώντας μαζί της και τους περίφοβους ουραγκοτάγκους που αναδεύονταν με αγωνία και αφήνοντάς τους να κρέμονται μετέωροι σε αυτό το ύψος. Ο Σαλταπίδας πιασμένος γερά από την αλυσίδα καθώς ανέβαινε, κρατιότανε πάντα στην ίδια απόσταση από τους 8 μασκαρεμένους εξακολουθώντας να μην συνέβαινε τίποτα να κρατά το δαυλό του προς το μέρος τους σαν να προσπαθούσε να ανακαλύψει ποιοι ήταν. Τόσο κατάπληκτος είχε μείνει ο κόσμος με αυτή την ανύψωση που για ένα ολόκληρο λεπτό απλώθηκε μια βουβαμάρα. Διακόπηκε από ένα σιγανό τραχή ήχο, σαν γριτζάνισμα, ίδιο σαν και εκείνον που είχε τραβήξει την προσοχή του βασιλιά και των συμβούλων του όταν ο πρώτος είχε πετάξει το κρασί στα μούτρα της τρυπέτας. Αλλά τούτη τη φορά δεν μπορούσε να υπάρχει καμιά αμφιβολία από πού προερχόταν αυτός ο ήχος. Έβγαινε από τα δόντια του Νάνου, ίδια δόντια αγριμιού που τα άτριζε, ενώ έβγαινε να φρύ από το στόμα του και κοίταζε με μια έκφραση λύσας τα πρόσωπα του βασιλιά και των συντρόφων του που τα είχαν γυρίσει προς τα πάνω. «Χα-χα», γέλασε τέλος ο μανιασμένος γελοτοπιός. «Χα-χα, αρχίζω να ξεχωρίζω ποιοι είναι του λόγου τους». Και κάνοντας τάχα πως εξετάζει από πιο κοντά το βασιλιά, πλησίασε το δαυλό του στα μπαμπάκια που ήταν τυλιγμένος και που άρπαξαν με μια φωτιά. Σε λιγότερο από μισό λεπτό και 8 ουραγκουτάγκοι λαμπάδιαζαν όλοι μαζί ανάμεσα στις τριγλιές του κόσμου που τους κοίταζε από κάτω κατάπληκτος από τη φρίκη και δίχως να μπορεί να κάνει το παραμικρό για να τους βοηθήσει. Οι φλόγες ψήλωσαν ξαφνικά και ανάγκασαν το γελοτοπίο να σκαρφαλώσει πιο ψηλά στην αλυσίδα για να μην τον εφτάνουν. Και καθώς καρφάλωνε το πλήθος πάλι σώπασε για μια στιγμή παρακολουθώντας τον, ο Νάνος άδραξε την ευκαιρία για να μιλήσει. «Τώρα ξεχωρίζω καθαρά», φώναξε. «Τι λογής άνθρωποι είναι αυτοί οι μασκαράδες? Είναι ένας μεγαλειότατος βασιλιάς και οι 7 ιδιαίτεροι συμβουλοί του. Ένας βασιλιάς που δεν τρέπεται να χτυπά ένα κορίτσι ανυπεράσπιστο και οι 7 συμβουλοί του που τον ενθαρρύνουν να κάνει μια τέτοια προσβολή. Όσο για μένα είμαι μονάχα ο Σαλταπίδας, ο αστείος γελοτοπιός και αυτό είναι το τελευταίο μου αστείο». Δεν είχε καλά-καλά τελειώσει το λόγο του ο Νάνος και χάρη στα τόσο έφλεκτα υλικά τον μπαμπάκι και την πίσα η εκδίκησή του είχε συντελεστεί.
Τα 8 κορμιά ταλαντεύονταν μετέωρα, δεμένα με τις αλυσίδες, μια δίσοσμη καρβουνιασμένη από τρόπαια και άμορφη μάζα. Ο στραβοπόδης πέταξε πάνω του στο δαυλό του, σκαρφάλωσε ενοχελικά ως το ταβάνι και εξαφανίστηκε περνώντας από το φεγγίτι. Υποθέτουν πως η τρυπέτα ανεβασμένη στη σκεπή της αίθουσας είχε βοηθήσει το φίλο της στην άγρια εκδίκησή του και πως έπειτα το έσκασαν μαζί για την πατρίδα τους, γιατί κανένας από τους δυο δεν ξαναφάνηκε.